σημαντική συνεργασία στα γένεια της έκθεσης έργων από την Πινακοθήκη της Γιάννου. Προσωπώντας το Δήμο Αγίου Νικολάου και ήθελα να μεταφέρω τον χαιρετισμό του Δημάρχου, δυστυχώς βρίσκεται εκτός Αγίου Νικολάου, να καλωσορίσω και όλους τους επισκέπτες που ήρθαν από μακριά, αλλά και συνεργάτες θα μπορούσα να πω και συνδιοργανωτές αυτής της έκθεσης, που ήρθαν από την Γιάννου και από εκτός Αγίου Νικολάου για να παρακολουθήσουν τη πολύ σημαντική αυτή εκδήλωση. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να καλέσω τον Δήμαρχο Γιάννου, σαν επισκέπτης εδώ και σημαντικός παράμετρος στην υλοποίηση αυτής της εκδήλωσης, και είναι μια πολύ ευκαιρία αυτή η έκθεση και ο πολιτισμός να δώσει το έναυσμα συνεργασίας Δήμων. Κύριε Παρτέκη. Καλησπέρα από μένα. Εγώ πραγματικά να ευχαριστήσω τον Δήμο Αγίου Νικολάου και το Αρχαιολογικό Μουσείο για την σημαντική αυτή πρωτοβουλία να είναι σήμερα εδώ μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου, να είναι τα έργα της Πινακοθήκης Γιάννου Σάββας Πετράκης. Είναι, ο πολιτισμός είναι για να ενώνει και χαίρομαι πραγματικά που σήμερα όλοι εδώ μαζί βλέπουμε αυτά τα πραγματικά σημαντικά θέματα που είναι στην Πινακοθήκη. Μια Πινακοθήκη, θα έλεγα, στην εσχατιά της Κρήτης, σε ένα μικρό χωριό, τον Κυριατόκαπο, του Γιάννου, και μέσα από αυτή την παρουσίαση, μέσα από αυτά τα θέματα, πιστεύουμε να αντιληφθεί και ο κόσμος την προσπάθεια, την πολιτιστική προσπάθεια που γίνεται εκεί πέρα, και από τον Δήμο βέβαια, και από τις φορείς του Δήμου, και από τον πολιτιστικό σύλλογο η Βίγλα, η οποία έχει στην κατοχή της την Πινακοθήκη Γιάννου Σάββας Πετράκης. Τέτοιες ενέργειες λοιπόν είναι πολύ σημαντικές. Εμείς πραγματικά σήμερα νιώθουμε έτσι μια ικανοποίηση και είμαστε ευχαριστημένοι που γίνεται αυτό το γεγονός και πιστεύουμε να έχει συνέχεια, να υπάρξουν πρωτοβουλίες. Αυτή η εξωστρέφεια που ξεκινάει σήμερα, έτσι για πρώτη φορά, έτσι αγαπητέ Πρόεδρε, που ξεκινάει να έχει, να συνεχιστεί και να πάει και σε άλλες πόλεις και στις Κρήτες και στην υπόλοιπη Ελλάδα, διότι πραγματικά προβάλλει τον πολιτισμό. Και τέτοιες προσπάθειες είναι σημαντικό να αντιγνύεται. Εμείς σας ευχαριστούμε πάλι για την προϊσταμένη της εφορίας εδώ, αρχαιοτήτων του Αγίου Νικόλαου και το Δήμο Αγίου Νικόλαου και όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν να γίνει αυτό το πολιτιστικό γεγονός εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ και βέβαια και στην προσπάθεια που καταβάλει ο Πολιτιστικός Σύλλογος με το Συμβούλιο του, οι φίλοι της Πινακοθήκης, που όλοι μαζί με δύσκολες πραγματικά συνθήκες σε ένα μικρό δήμο και σε ένα μικρό χωριό έχουν κάνει αυτή την αξιόλογη πολιτιστική προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δόδο. Αυτή η έκθεση δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί σε άλλο χώρο εκτός από το Αρχαιολογικό Μουσείο του Αγίου Νικολάου. Είναι η τρίτη κατά σειρά έκθεση που διοργανώνουμε σε μια πολύ δημιουργική συνεργασία με την Εφορία Κρητού Λασιτίου. Θα ήθελα να δώσω τώρα το λόγο στην προϊσταμένη κυρία Σοφιανού να πει δύο κουβέντες και για την έκθεση. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στο χώρο του Μουσείου, στην τρίτη κατά σειρά έκθεση που έχουμε διοργανώσει στη συνεργασία με τον Δήμο και με τον ΠΑΟΔΑΝ. Σας ευχαριστώ όλους για την προσέλευση. Είναι μια έκθεση, πραγματικά μια παρήγορη ιδέα, ένας τίτλος αρκετά παράξενος. Αναρωτήθηκα κι εγώ, άραγε τι σημαίνει αυτός ο τίτλος, γιατί δώσαμε αυτόν τον τίτλο στην έκθεση, ρώτησα την Κλειό, την κυρία Ζερβάκη. Μου εξήγησε ότι αυτή ήταν η φράση που χρησιμοποίησε ο Σάββας Πετράκης για να ζητήσει τα έργα από τους διάφορους καλλιτέχνες. Ένα φοβερό έργο, ο Σάββας Πετράκης πραγματικά ένας άνθρωπος που ξεκίνησε κάτι που κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί ότι θα είχε αυτό το αποτέλεσμα. Να καλέσει, να ζητήσει, να προσφέρουν καλλιτέχνες γνωστοί, πολύ γνωστοί Έλληνες καλλιτέχνες, από ένα δικό τους έργο σε ένα μικρό τόπο, τον τόπο του, στον Κερατόκαμπο. Και αυτοί ανταποκρίθηκαν. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό, δείχνει ότι πραγματικά αυτός που τολμά νικά, αυτό μας μαθαίνει ο Σάββας Πετράκης.
στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η έκθεση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Μια πολύ καλή εισαγωγή για την κυρία Σοφιανού. Να δώσω τώρα το λόγο στην Κλειώτη Ζερβάκη, την Κουρανή Κλειώτη, με τον τρόπο της κυρία Σοφιανού, η οποία είχε την ιδέα, την πρόταση και σαν μέλος του ΠΑΟΔΑΝ, αλλά και σαν υπάλληλος εφορίας αρχιτεκτονικού Λασιθίου. Και να πούμε ότι ήταν η ιδέα, θα το ξεκινήσουμε αυτή την παρήγορη ιδέα, όταν το πρότεινε ο Θεόφιλος ο Τραμπούλης, Σαντέλο, μου έκανε αμέσως εντύπωση. Ήταν η αφορμή και το έναυσμα να ξεκινήσουμε με αυτή τη συνεργασία με την Πινακοθήκη και σιγά σιγά προέκυψε η χρήση του μουσείου με αυτό το σκοπό. Να δώσω το λόγο στη Κλειώτη Ζερβάκη και να πει δύο κουβέντες. Καλησπέρα και από μένα. Είναι πολύ μεγάλο βράδυ, πολύ μεγάλη τιμή για απόψε το βράδυ να είστε εδώ πέρα. Είναι, όσοι ξέρουν από τον ΠΑΟΔΑΝ, είναι μια προσπάθεια από 2 χρόνια τώρα που συζητάμε αυτό. Ήταν δύσκολο το εγχείρημα. Εγώ από την πρώτη στιγμή που επισκέπτηκα την Πινακοθήκη θεώρησα ότι είναι αναγκαίο το υλικό αυτό να έρθει εδώ και να το δούμε, αφού δεν μπορούμε να πάμε να το δούμε όλοι στο Γερατόκαμπο. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, αφενός για να δείξουμε το έργο, αφετέρου γιατί θεωρώ, σαν άνθρωπος του μουσείου, ας πούμε, ότι είναι πολύ σημαντική η εξωστρέφεια σε αυτές τις προσπάθειες και η Πινακοθήκη πρέπει να βγει από το καβούκι της και να ταξιδέψει και να μαθευτεί, αλλά και το μουσείο εδώ το δικό μας, όπως όλα τα μουσεία, έχουν ανάγκη την προβολή και την ένταξη στην ουσία, την οργανική τους ένταξη στην κοινότητα. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το καλό που γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε μεγάλες ευκαιρίες και μεγάλες δυνατότητες να φέρουμε μεγάλα έργα και σημαντικούς καλλιτέχνες από το μικρό μέρος της Κρήτης που ζούμε. Οπότε είναι, θεωρώ, μια σημαντική στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω το Χάρη, χωρίς να θέλω να πω... πρέπει να κάνω προσωπική ευχαριστία στο Χάρη, γιατί είναι πολύ σημαντικός συνεργάτης. Εμένα με συγκινήσει πόσο ακούραστος και πόσο εργατικός είναι, πραγματικά το λέω αυτό. Και βέβαια πρέπει να ευχαριστήσω τη Χρύσα για τις βαθιές διαφραγματικές τις αναπνοές όταν τις ζητάμε 2 ή 3 μέρες πριν την έναρξη της έκθεσης να βάψουμε τους τοίχους ή να κάνουμε διάφορα άλλα παλαβάλα μέσα. Χρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Χρειαζόμαστε ανθρώπους με ανοιχτό μυαλό, να είναι κοντά μας για να κάνουμε πράγματα. Αυτά. Ευχαριστώ. Κλείνοντας, πριν να δώσω το λόγο στον επιμελητή της έκθεσης και ο άνθρωπος που μας, μετά την πρώτη ιδέα, πραγματικά σχεδίασε, μας έβαλε στο πνεύμα αυτής της Πινακοθήκης περισσότερο από ό,τι περιμέναμε. Ο Θεόφιλος Τραβούλης, το τελευταίο διάστημα που συνεργαζόμαστε, μας ενέπνευσε πολλά πράγματα. Πέρα από την Πινακοθήκη και τα έργα και τον τρόπο, στον τρόπο που σκεφτόμαστε και πώς θα αντιμετωπίσουμε την τέχνη. Πριν του δώσω το λόγο, θα ήθελα να ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά όλους όσους έχουν βοηθήσει. Πρώτα απ' όλα τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κερατόκαμπο η Βίγλα και τον Σύλλογο Φίλων Πινακοθήκης Σάββας Πετράκης, που χωρίς αυτούς πραγματικά δεν θα μπορούσε να γίνει, και να τους ευχαριστήσω πραγματικά, να πω που υπάρχουν και πραγματικά αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό και θα πω όχι μόνο να την επισκεφτούν την έκθεση εδώ, αλλά αξίζει τον κόπο να έρθουν να πάνε και στο Κερατόκαμπο. Δεν το είχα κάνει, επισκέφτηκα πριν μια εβδομάδα όταν πήγαμε να πάρουμε τα έργα και πραγματικά ήταν η αφορμή να ξαναπάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Δήμο Βιάννου, ευχαριστούμε την εφορία του Λασιθίου με το προσωπικό του που πραγματικά εδώ ακούραστα και με υπομονή μας βοηθάνε ό,τι ζητήσουμε να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε το προσωπικό του Δήμου που κι αυτό στην προσπάθειά του να υλοποιήσει μια τέτοια εκδήλωση συμβάλλει και αυτό με τον τρόπο του. Όλους όσους βοήθησαν να γίνει αυτή η έκθεση, πραγματικά ήταν μια πολύ σημαντική προσπάθεια και βοήθησε πάρα πολλούς κόσμους. Χωρίς αυτή τη συνεργασία, νομίζω δεν μπορούν να γίνουν αντίστοιχες εκθέσεις, οτιδήποτε προσπάθειες. Η συνεργασία είναι το στίχημα που έχουμε αυτό το διάστημα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, να δώσω το λόγο στον Θεόφιλο Τραβούλη να μας μιλήσει για την έκθεση και την ουσία της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
και την οικογένεια βέβαια του Σάββατο Πετράκη, θα ήθελα να τους ξεχάσω. Πήρε την ατάκα. Για να καταλάβατε αυτό. Το τελευταίο διάστημα. Αυτό ήθελα να πω, ότι πίσω από την έκθεση υπάρχει ο Σάββας Πετράκης. Με έναν τρόπο σκεφτόμουν νωρίτερα, ακούγοντας και την κυρία Ζωφιανού και τον Χάρη να μιλάνε, ότι έχουν γίνει τρεις εκθέσεις εδώ στο μουσείο. Με έναν τρόπο είναι τρεις εκθέσεις γύρω από τρία πρόσωπα. Και αυτή η έκθεση, παρόλο που έχει τόσο σημαντικούς καλλιτέχνες, τόσες διαφορετικές ατμόσφαιρες, έχει τόσο σπουδαία έργα, το πραγματικό της θέμα είναι ο Σάββας Πετράκης. Είναι τόσο περίεργη, τόσο αναπάντεχη η προσφορά του Σάββα Πετράκη, που τελικά έχει φτιάξει γύρω του, και αυτή ήταν, έτσι κάπως ξεκίνησα να σκέφτομαι την έκθεση, έχει φτιάξει μια κοινότητα γύρω του. Δηλαδή, γύρω από το όραμά του φτιάχνει μια κοινότητα ανθρώπων που δεν περιορίζεται ούτε στο κερατόκαμπο, ούτε στη Διάνο, ούτε στους καλλιτέχνες στους οποίους απευθύνθηκε και του δώσανε τα έργα. Περιλαμβάνει και όλους εμάς που βλέπουμε τα έργα, περιλαμβάνει τα πρόσωπα που είναι μέσα στα έργα και ο ίδιος είναι το κέντρο της. Οπότε νομίζω ότι η πρώτη, όσοι αναρωτιέστε από πού μου ήρθε αυτή η ιδέα, η παρήγορη ιδέα, ναι, πράγματι, αρχική έμπνευση ήταν η πρόταση που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Πετράκης σε ένα κείμενό του, το οποίο το ονόμασε το χρονικό μιας παρήγορης ιδέας. Αυτή ήταν η πρώτη έμπνευση. Η δεύτερη έμπνευση ήταν όμως, μάλλον η δεύτερη σημασία που είχε η παρήγορη ιδέα, ήταν το ότι η κοινότητα αυτή που φτιάχνεται γύρω από την Πινακοθήκη και όλοι όσοι είναι μέλος της κοινότητας αυτής, είναι λίγο μια παρηγοριά. Οπότε με αυτό το σκεπτικό ξεκίνησα να σκέφτομαι πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε μια συλλογή η οποία έχει θαυμάσια έργα, σημαντικούς καλλιτέχνες. Άρα ξέρει πώς έγινε ο Σάββας Πετράκης κάποια στιγμή, την τελευταία δεκαετία της ζωής του, είχε την ιδέα να ζητήσει από καλλιτέχνες να του δωρήσουν από ένα έργο. Πολλοί καλλιτέχνες ανταποκρίθηκαν, πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες ανταποκρίθηκαν, φτιάχτηκε μια συλλογή με βάση αυτά τα έργα, μια συλλογή αρκετά ανεμογενής. Τώρα σας βάζω λίγο και στην κουζίνα της δουλειάς. Είναι μια συλλογή αρκετά ανεμογενής, έχει έργα αναπαραστατικά, έργα αφηρημένης ζωγραφικής, έργα πειραματικά, έργα εντελώς παραδοσιακά, έργα από καταξιωμένους καθηγητές καλλιτεχνών και έργα από εραστέχνες ζωγράφους. Όλη αυτή η ανεμογένεια είναι και η αξία της Πινακοθήκης, δηλαδή φεύγει από τις τυπικοποιημένες κατηγοριοποιήσεις του τι είναι τέχνη και τι δεν είναι τέχνη, αλλά βάζει ένα δύσκολο πρόβλημα σε αυτό που θέλει να τη διαχειριστεί. Οπότε, νομίζω ότι η βασική ιδέα ήταν να ξεκινήσουμε από τον ίδιο τον Σάββα Πετράκη, να φτιάξουμε μια ιστορία του Σάββα Πετράκη και να σκεφτούμε λίγο ότι μπαίνοντας στην έκθεση και βλέποντας τις διαφορετικές ατμόσφαιρες από αίθουσα σε αίθουσα, παρακολουθούμε λίγο και την βιογραφία του ίδιου, του φανταστικού αυτού προσώπου. Και λέω φανταστικού, με όλες τις σημασίες μπορεί να έχει λέξει. Ο Σάββας Πετράκης είναι εδώ, παρεπτόμενος εδώ, σε αυτό το φωτογραφία του. Φανταστικού με την έννοια ότι ο Σάββας Πετράκης, καθώς μιλάμε για αυτόν και καθώς δείχνουμε τα έργα του, σιγά σιγά χάνει τα προσωπικά του χαρακτηριστικά και γίνεται ακριβώς η ψυχή αυτής της, το νήμα που συνδέει αυτά τα έργα. Ήθελα λοιπόν να σας πω, και δεν θα μακρηγορήσω, ότι έχουμε τρεις διαφορετικές αίθουσες. Αυτή ήταν η ιδέα διαχείρισης της συλλογής. Καθώς προχωράμε από αίθουσα σε αίθουσα, η ατμόσφαιρα αλλάζει. Η πρώτη αίθουσα συγκεντρώνει τα πιο πολύχρωμα έργα, τις προσωπογραφίες, τα έργα που αφορούν τη Διάνο, έργα κοντά στην ηθογραφία, έργα κοντά στην αναπαράσταση, πολύ, πολύ αναπαραστατικά έργα. Λίγο το σημείο αναφοράς της Διάνο πολύ συχνά είναι ο Ιωάννης Κονδυλάκης, ο λογοτέχνης του 19ου αρχές 20ου αιώνα. Υπάρχουν πολλά έργα και στην Πινακοθήκη που αναφέρονται στην Ιωάννη Κονδυλάκη. Έχουμε ένα στην είσοδο της έκθεσης, κάπως είναι απέναντι ο Πετράκης με τον Κονδυλάκη σε ένα διάλογο μεταξύ τους. Φεύγουμε από την πρώτη αίθουσα. Η δεύτερη αίθουσα έχει έργα πιο γήινα, δεν είναι τόσο πολύχρωμη. Θα δείτε ότι τα χρώματα και οι ατμόσφαιρες είναι πολύ πιο κοντά στην υλικότητα του εδάφους. Καφέ. Πάρα πολύ αφαιρετικά έργα.
Ήταν πολύ σημαντικό ότι το μουσείο ανοίγει τις πύλες του για να φιλοξενήσει αυτή την έκθεση. Ήθελα κάπως να το διαχειριστούμε αυτό, να μην το αφήσουμε απλώς σαν μια σύνδεση, ότι είμαστε στο μουσείο, στο αρχαιολογικό μουσείο, και έτσι χρησιμοποίησαμε κάποια υλικά του μουσείου, προθήκες του μουσείου, αντικείμενα του μουσείου. Αν δείτε, φαίνεται η αρχαιολογία μέσα σε αυτή τη δεύτερη αίθουσα, και στα αντικείμενα, αλλά και σε αυτή τη χωμάτινη διάσταση, γιατί η αρχαιολογία είναι κυρίως χώμα, έτσι δεν είναι. Οπότε φεύγουμε από τη Βιάνο, πηγαίνουμε στην αρχαιολογία και στην σωματικότητα της αρχαιολογίας, και για να πάμε και στην τρίτη αίθουσα, που είναι λίγο πιο χαμηλών τόνων, πιο μελαγχολική. Ας πούμε ότι είναι μια πορεία που ξεκινάει από το πολύ φως για να πάει σχεδόν στο ασπρόμαυρο και στο κόκκινο, και νομίζω ότι σε αυτή την πορεία προς το ασπρόμαυρο ο καθένας βρίσκει και τη σημασία της παρηγόρης ιδέας του. Αυτά θα ήθελα να σας πω, να ευχαριστήσω πάρα πολύ και εγώ και και την κυρία Ζωφιανίου και το μουσείο. Πράγματι αυτή τη στιγμή έδωσε πολύ γενναιόδωρα την έγκρισή της να βάψουμε τον τοίχο σε αυτό το αποτρόπαιο πράσινο που φαίνεται. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ζερβάκη, που δική της είναι η ιδέα και δική της είναι η έγκριση, και με ενέπνευσε πολύ για να γίνει αυτή η έκθεση. Να ευχαριστήσω τον Χάρη Αλεξάκη, ο οποίος είναι και αυτός ασκριμένος της αυρός από την αποθήκη της Βιάνου, και νομίζω ότι όποιος έχει συνεργαστεί μαζί του καταλαβαίνει πόσο της αυρός είναι σε όλα τα επίπεδα. Να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που βοήθησαν με πολλές εργατοώρες την τελευταία εβδομάδα, και την Περσεφόνη Κολοκοπούλου και την Φανή Μπατζάκη και τα παιδιά τα οποία ήρθαν και από το μουσείο και δώσαν τους στιβαρούς τους ώμους για να μεταφέρουν τα έργα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ την φιλοξενία της Βιάνου, του Κερατόκαμπου, των ανθρώπων που φιλάνε αυτό το θησαυρό. Να ευχηθώ να είναι αυτή η έκθεση το ξεκίνημα πραγματικά η σπουδαία συλλογή να γνωρίσει το κοινό της, και το κοινό να γνωρίσει τη συλλογή, και είμαι στη διάθεσή σας και ούτε ερώτηση από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Ότι η έκθεση θα συνεχιστεί, θα είναι μέχρι τις 7 Ιανουαρίου. Παράλληλα θα γίνουν και παράλληλες δράσεις, διαλέξεις, αναγγελίες, πιθανόν, που θα ανακοινωθούν σύντομα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.